Ο Άι Βασίλης. Ο Άι Βασίλης αποτελεί σήμερα μια διεθνή λαογραφική μορφή η οποία διανέμει δώρα σε παιδιά και ενηλίκους ανεξαιρέτως. Είναι κυρίαρχο πρόσωπο του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων. Η γνωστή παρουσία του με κόκκινη στολή, λευκή γενιάδα, τα γυαλιά του, πάντοτε χαμογελαστός, με το σάκο και με τα δώρα, πάνω σε έλκυθρο που το σέρνουν ζωηρά ελάφια οι τάρανδοι, αποτελεί σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα τον πλέον αγαπημένο ήρωα των παιδιών τις ημέρες των εορτών, ακόμη και σε χώρες μη χριστιανικές. Είναι ακριβώς ο ίδιος ο Σάντα Κλάους ή ο Father Christmas των Άγγλων, ο Père Noël των Γάλλων, ο Sinterklaas των Ολλανδών, ο Χοτέισο των Ιαπώνων και ο Άγιος των Πάγων των Ρώσων. Το 1931 η γνωστή αμερικανική εταιρεία αναψυκτικών Coca-Cola παρουσίασε τον Άι Βασίλη με πρωτοχρονιάτικα δώρα τα προϊόντα της εταιρείας, στα χρώματα βεβαίως εκείνης. Η διαφήμιση αυτή υπήρξε εμπορικά τόσο επιτυχής που έμελε να γίνει σήμα δημοτικότητάς της ανά τον κόσμο. Η μακρόχρονη χρήση του σε διαφημίσεις της Coca-Cola παγίωσε την εμφάνισή του και ειδικά τα κόκκινα ρούχα, αλλά οπωσδήποτε δεν ήταν δική της εφεύρεση. Για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, ο Άι Βασίλης είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος έζησε στην Καπαδοκία, που αφιέρωσε σχεδόν όλη του τη ζωή στη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο και που θεωρείται στην παγκόσμια ιστορία ως ο εμπνευστής αλλά και πρώτος δημιουργός της οργανωμένης φιλανθρωπίας. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Μέγας Βασίλειος ήταν ψηλόλιγνος με μαύρα μάτια και γένια. Ακόμη και ο Άγιος Νικόλαος στην Ορθόδοξη παράδοση αγιογραφείται ως ισχνός ασπρογένης γέροντας. Ο Μέγας Βασίλειος πέθανε την 31η Δεκεμβρίου του 378. Την 1η Ιανουαρίου του 379, η μέρα της κηδείας του, διατηρούμενη στην παράδοση, θεωρήθηκε πρώτα από όλους τους χριστιανικούς λαούς ότι φέρνει ευλογία και καλή τύχη στη νέα χρονιά. Στα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς, πέρα από τα πενέματα, κύριο πρόσωπο είναι ακριβώς ο Μέγας Βασίλειος, για το έργο του οποίου γίνεται υπενθύμηση στον σπιτό νοικοκύρη, ώστε να επαναλάβει εποφελία βεβαίως των παιδιών που ψάλουν σε αυτά. Στη Δύση το πρόσωπο του Σάντα Κλάους έχει ταυτιστεί με την ιστορία του Αγίου Νικολάου που φημιζόταν για την γενναιοδωρία του. Στην ιστορία του Αγίου Νικολάου οι Βόρειοι λαοί έχουν προσθέσει στοιχεία των δικών τους παραδόσεων. Τάραντι, έλκυθρο, άστρο του βορρά, μεγάλες κάλτσες κλπ. Μια κουλτούρα που τον συνοδεύει μέχρι και σήμερα και δημιούργησε τη σημερινή φιγούρα του Σάντα Κλάους με όλα τα χαρακτηριστικά του. Και τώρα θα δούμε να βρω το Γιάννη, το παπαδάκι. Η εξαιρετική Στυλιανή, η Κονιανάκη. Στέλλα. Γεια σου Στέλλα, χρόνια πολλά. Ο Στυλιακάκης ο Κωνσταντίνος.
Στα ελληνικά δεδομένα, η μετατροπή αυτή φαίνεται να πέρασε περίπου στη δεκαετία του 1950-1960, κυρίως στον αστικό πληθυσμό από τους Έλληνες μετανάστες που με τις ευχετήριες κάρτες τους εισήγαγαν τον δυτικό Άι Βασίλη. Με ζεστές καρδούλες.